Πόνος στη μέση. Βολταρέν Εμουλτζέλ. Απορροφάται γρήγορα και οι περιοχές που πονούν έλκουν τη θεραπευτική του δύναμη. Σταματάει τον πόνο και επιταχύνει τη φυσική αποκατάσταση. Βολταρέν Εμουλτζέλ. Η χαρά της κίνησης. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας από τη Βαρκελόνη, από το ξενοδοχείο Juan Carlos, El Rey Juan Carlos. El Rey και... Juan Carlos, που ο Παναθηναϊκός αύριο ίσως γίνει το ξενοδοχείο, ίσως με το μοναστή σε El Rey Παναθηναϊκός αύριο. Ελπίζουμε όχι El Rey να Μακάμπι. Και έχουμε μαζί μας έναν υποψήφιο για το θρόνο, τον Στράτο Περπέρολου. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Στράτο, καλώς ήρθες. Σε ευχαριστούμε πολύ που αποδέχτηκες αυτή την πρόσκληση, γιατί και εμείς κάνουμε κάτι πρωτοποριακό για το ίντερνετ. Προσπαθούμε να φέρουμε σε επικοινωνία τους αληθινούς πρωταγωνιστές του αθλήματος με τον απλό αναγνώστη που αυτή τη στιγμή κάθεται στην Αθήνα ή σε οποιοδήποτε μέρος Ελλάδος και της γης και βλέπει μέσω του γκαζέτα τους αγαπημένους του αθλητές, να έρθει σε μια επικοινωνία μαζί τους, και σίγουρα αυτό φέρνει και τους αναγνώστες πιο κοντά σε εσάς. Και οπωσδήποτε φέρνει και την τεχνολογία ένα βήμα παραπέρα. Και εγώ ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα να μιλήσουμε μέσω του ίντερνετ με τον κόσμο. Και σίγουρα ο κόσμος έχει και την ίδια αγωνία όπως έχουμε και εμείς για το αυριανό παιχνίδι. Εγώ πριν ξεκινήσω αυτή τη διαδικασία με τις ερωτήσεις μέσω του κοινού, τις οποίες νομίζω ότι αν τις απαντήσεις όλες, μάλλον δεν θα προλάβεις αύριο να παίξεις το τελικό. Όχι, είναι χειρονομικό το τελικό, δεν έχει καμία ελπίδα. Ναι. Η πρώτη ερώτηση που μου έρχεται στο μυαλό, έτσι που σε έχω απέναντί μου, είναι: τα αστέρια θα γίνουν 6 αύριο στην μπλούζα σου? Το ελπίζουμε, είμαστε τόσο κοντά. Σίγουρα δεν θέλουμε να αφήσουμε την ευκαιρία να πάει χαμένη και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να προσθέσουμε ακόμα ένα ευρωπαϊκό στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Ωραία. Επειδή καλές είναι δικές μας ερωτήσεις, αλλά ο κόσμος μια ζωή λέει: μακάρι να τον είχα μπροστά μου να τον ρωτήσω. Νομίζω ότι είναι πολύ καλύτερα να κάνουμε αυτό που περιμένει ο κόσμος και να αρχίσουμε να διαβάζουμε τις δικές σου ερωτήσεις. Εξάλλου, ο ρυθμός με τον οποίο κατεβαίνουν οι ερωτήσεις, πραγματικά θα χρειαστείς πολύ υπομονή για να τις απαντήσεις όλες. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τον Μιτσάκο. Έτσι έχει γράψει το nickname. Καλησπέρα από Αθήνα. Ποιο πιστεύετε ότι είναι το κλειδί της νίκης για το αυριανό μάτς? Πιστεύω ίσως ότι είναι κοινότυπη ερώτηση, αλλά καμιά φορά στο μυαλό του κόσμου αυτό είναι το πρώτο πράγμα που σκέφτεται. Τι θα κρίνει το παιχνίδι? Πιστεύω ότι πρέπει να, από την πλευρά μας, πρέπει να ελέγξουμε το ρυθμό της Μακάμπι. Είναι μια ομάδα που, αν βρει ανοιχτό γήπεδο, έχει ένα playmaker τον Μπάργκο που είναι πολύ γρήγορος και έχει και πολύ καλούς σουτέρ. Πρέπει να αλλάξουμε το ρυθμό, να προσπαθήσουμε να το σταματήσουμε. Και πιστεύω πως όλα τα παιχνίδια, όπως όλη η τελική, οι άμυνες θα είναι αυτές που θα καθορίσουν την νίκη. Ο Λάζος, ο οποίος είναι Ολυμπιακός, γράφει: είμαι Ολυμπιακός, καλή επιτυχία στον τελικό. Να και ένα βήμα πολιτισμού στην Ελλάδα. Ρωτάει πόσο δύσκολη ή εύκολη σας φάνηκε η σχένα σε σχέση με τον Ολυμπιακό. Προφανώς ο άνθρωπος αυτό τον ενδιαφέρει. Δεν ήταν καθόλου εύκολο παιχνίδι για μας. Ειδικά στο ξεκίνημα είχαμε πολλά προβλήματα. Η σχένα είναι μια ομάδα που παίζει αρκετά σκληρά. Και αυτό ήταν που μας δυσκόλεψε στην αρχή. Πιστεύω δίκαια έφτασε στο Final Four. Αλλά ανταπεξήλθαμε και πήραμε μια πολύ μεγάλη νίκη. Ο Θοδωρής ρωτάει πόσο διαφορετικό είναι το μάτς σε σχέση με τα παιχνίδια με την Μπαρτσελόνα και τι πρέπει να προσέξουμε περισσότερο για να πάρουμε το τρόπαιο. Καταρχήν, δεν έχεις περιθώρια λάθος. Είναι ένα παιχνίδι, ένας τελικός. Με την Μπαρτσελόνα ήταν μια σειρά από παιχνίδια. Είχαμε χάσει το πρώτο παιχνίδι, αλλά είχαμε την ευκαιρία να το διορθώσουμε στον επόμενο. Εδώ πέρα δεν υπάρχουν περιθώρια λάθους και κάθε λάθος θα το πληρώσουμε. Πιστεύω ότι είναι μια ομάδα όπως και η Μπαρσελόνα που σου αρέσει να παίζει σε γρήγορο ρυθμό και όπως είπα και πριν, ελπίζω να καταφέρουμε να χαμηλώσουμε αυτό το ρυθμό. Ο Αλέξανδρος, αφού σας στείλει την αγάπη του και τις πιο θερμές ευχές, ρωτάει να βάλεις το χέρι στην καρδιά σου και να απαντήσεις αν η ομάδα είναι έτοιμη, με το δεδομένο ότι ο Μίτσος και ο Ντρού προέρχονται από μια δύσκολη εβδομάδα και αν έχουν δυνάμεις για ένα back-to-back παιχνίδι όπως το αυριανό. Και παρατηρεί ότι ειδικά ο Ντρού έχει ένα τραυματισμό από τον αγώνα με την Μπαρτσελόνα που είναι λογικό να επιδρά αρνητικά στο παιχνίδι του. Σίγουρα, αλλά είμαι σίγουρος όμως ότι και ο Ντρού και ο Μίτσος θα δώσουν τα πάντα. Είναι παίχτες με εμπειρία σε τέτοια παιχνίδια, σε τελικούς. Και οτιδήποτε μικροτραυματισμούς έχουμε ενοχλήσεις, πιστεύω ότι θα τα αφήσουμε στην άκρη και θα μπούμε μέσα όλοι, ο καθένας για να κάνει το παιχνίδι του. Και ελπίζω να πάνε όλα καλά, να κερδίσουμε και μετά έχουμε καιρό να φτιάξουμε ό,τι μικρό προβλήματα έχουμε.
Φαντάζομαι, Βασίλη, θα μου επιτρέψει να σπάσω λίγο τη ροή των ερωτήσεων. Είσαι 3 χρόνια στον Παναθηναϊκό. Αυτό που κάνει φέτος ο Διαμαντίδης, δηλαδή να είναι τόσο εμφανώς, ας πούμε, ο ηγέτης της ομάδας μπροστά και πίσω. Πολλοί από εμάς γράφαμε στην αρχή της σεζόν ότι ο Παναθηναϊκός χρειάζεται ένα περιβόητο, ακόμα ένα γκάρντ. Έτσι όπως εξελίχθηκε η σεζόν, παίζεται τελικό αύριο, μάλλον πρέπει να βάλουμε τα γραπτά μας σε κάποιο καταχρονιασμένο σημείο της ντουλάπας μας. Καταρχήν έχουμε ακόμα ένα γκάρο, Νίκ, όπως φάνηκε και στα παιχνίδια με την Μπαρσελόνα και χτες, είναι έτοιμος να ανταπεξέλθει, έπαιξε πολύ όριμα και πολύ καλά. Από εκεί και πέρα ο Μίτσος είναι αυτός που κουβαλάει την ομάδα όλη τη χρονιά. Είναι ο ηγέτης της ομάδας μας και αυτό τα λέει όλα. Ο Νάσος από τη Νέα Σμύρνη ρωτάει ποιος παίκτης σας έχει λείψει περισσότερο φέτος από θέμα, στο θέμα τακτικής στο γήπεδο. Ο Πέκοβιτς, ο Σάρας ή ο Σπανούλης ή μήπως κανένας. Εντάξει, η ομάδα είναι καινούργια, δεν μπορούμε να μείνουμε στο παρελθόν. Φύγανε 3 πολύ καλοί παίκτες, ο καθένας είναι διαφορετικά στοιχεία στην ομάδα. Ήρθανε νέοι παίκτες και από τη στιγμή που είμαστε τώρα εδώ στο τελικό, θα ήταν καλύτερο να μιλάμε για τους παίκτες που βρίσκονται στο ρόστερ παρά για αυτούς που φύγανε. Ο Χρόνης και ο Θήμιος έχονται καλή επιτυχία, όπως πάρα πολλοί φιλάθλοι. Δεν μπορούμε να τα διαβάσουμε όλα τα ερωτήματα, έχονται καλή επιτυχία. Ένας φίλος από την Χίο, ο Νάσος, ρωτάει αν μπορούμε να συνδέσουμε το φετινό Final Four με αυτό του Βερολίνου, αν υπάρχουν ομοιότητες ή διαφορές. Φέτος φτάσαμε στο Final Four. Πιστεύω δεν έτσι όπως εξελίχθηκε η χρονιά και με τις άσχημες ήττες που κάναμε, πολλοί δεν μας θεωρούσαν το φαβόρι εναντίον της Μπαρσελόνα. Κάναμε μια μεγάλη προσπάθεια και φτάσαμε σε αυτό το Final Four. Από εκεί και πέρα, διαφορές ή ομοιότητες με το κάθε Final Four έχει τα δικά του χαρακτηριστικά. Είναι διαφορετικές οι ομάδες που βρίσκονται στο Final Four και ελπίζουμε να κάνουμε το καλύτερο. Είναι πολύ σημαντικό που παίρνουμε μηνύματα όχι μόνο από φιλάθλους του Παναθηναϊκού, αλλά και από παδούς και φιλάθλους και άλλων ομάδων. Συγκεκριμένα έχουμε ένας ΠΑΟΚτζής, ο Κυριάκος, εύχεται καλή επιτυχία, όλη η Ελλάδα σας στηρίζει και ζητάει να κάνετε ξανά την Ελλάδα υπερήφανη. Θα ήθελα να ρωτήσω αν σας είναι δύσκολο να παίζετε εναντίον του Σκορτσιανίτη και ποιος από την ομάδα θα τον μαρκάρει. Καταρχήν είναι πολύ ευχάριστο για μας φίλαθλοι από άλλες ομάδες να μας εύχονται καλή επιτυχία. Για τον Σοφοκλή ξέρουμε όλη την ποιότητα του και τη δύναμή του. Τον έχουμε αντιμετωπίσει πολλές φορές στο παρελθόν με τον Ολυμπιακό και πιστεύω ότι θα πρέπει να κάνουμε ομαδική δουλειά για να το σταματήσουμε γιατί θα είναι δύσκολο στο ένας εναντίον. Υπάρχει και μια περιβόητη φωτογραφία που ακόμα μνημονεύεται από κάποιους από αγώνα Ολυμπιακού Παναθηναϊκού στην οποία ο Σκορτσιανίτης είναι περικυκλωμένος από 4. Σε ένα... Και δεν μαρκάρει ο Σισκάουσκας νομίζω. Και ο Σισκάουσκας φαίνεται... Τι κάνει επιτέλους ο Σισκάουσκας στην άμυνα. Όπως είπα σίγουρα. Θα κάνουμε και κάτι τέτοιο αύριο. Αναγκαστικά με τη δύναμη που έχει ο Σοφοκλής μέσα στη ρακέτα πρέπει να βρούμε τρόπο να το σταματήσουμε. Κάποιος φίλος που λέγεται Καστοριά 13, ίσως κάποιος συγγενής του Δημήτρου Διαμαντίδη, ρωτάει αν νιώθεις ότι είσαι το φαβορί. Δεν πιστεύω ότι είμαστε φαβοροί. Σίγουρα έχουμε πίστη στις δυνάμεις μας. Όπως είπα και πριν, φτάσαμε αποκλείοντας το θεωρητικό φαβορί στις φάσεις των 8. Αλλά δεν πιστεύω ότι υπάρχει φαβορί. Ένας τελικός και ένα παιχνίδι και οι δύο μας έχουν τις ίδιες πιθανότητες για να κατακτήσουν τον τρόπο. Η Σόβια 13 Underground ζητάει να μας υποσχεθείτε μόνο ότι θα παίξετε όπως μόνο εσείς ξέρετε, έξυπνα, ωραία, με πάθος και τσαμπουκά. Πιστεύω δεν χρειάζεται να το υποσχεθούμε. Αυτό το έχουμε αποδείξει και στο παρελθόν ότι σε τέτοια παιχνίδια πάντα προσπαθούμε για το καλύτερο. Ο Κωνσταντίνος 96 λέει: παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι άγχος έχουμε στην Ελλάδα κάθε φορά που παίζετε σε Final Four. Θέλω να σας ευχηθώ καλή επιτυχία, να σας ευχαριστήσει για όσα έχετε χαρίσει στην ομάδα. Και να μην το πάρετε αύριο, εμείς πάλι θα σας αγαπάμε και είναι η πολλωστή φορά που οι φίλοι του Παναθηναϊκού έχουν την ίδια αντίδραση, δηλαδή αυτό το περιβόητο στις χαρές και στις λύπες μαζί. Ήταν κάτι που το βιώσαμε πέρσι πολύ καλά, ήταν μια χρονιά δύσκολη για μας, αποκλειστήκαμε από την Ευρωλίγκα
Και ο κόσμος ήρθε, μας στήριξε, ήρθε στο γήπεδο σε μια προπόνηση και είναι κάτι που αυτή η ομάδα το έχει κερδίσει με όλες αυτές τις επιτυχίες και ο κόσμος είναι πάντα δίπλα της. Μέσα σε αυτό, διαχρονικά κιόλας, είναι κάτι που κάνει τον Παναθηναϊκό να ξεχωρίζει και νομίζω και εσάς να αισθάνεστε ότι ακόμα κι αν όμοι γίνει το ήχτυπα ξύλο, χαθεί ένας τελικός αύριο, ξέρεις ότι θα έχεις ξανά την ευκαιρία πιθανόν να κάνεις 6 τα αστέρια του χρόνου ή σε 2 χρόνια από τώρα. Σίγουρα. Και αυτό ίσως βγάζει και κάποια πίεση από πάνω μας, όταν ξέρουμε ότι ο κόσμος θα είναι μαζί μας ό,τι και να γίνει. Ο Ντόν Ρόσα, σου εύχεται καλή επιτυχία σε σένα και στον Κώστα που θα είναι σε λίγο μαζί μας και σου ζητάει να βάλεις περισσότερη αυτοπεποίθηση στο παιχνίδι σου, να πατάς γερά γιατί το έχεις όποτε το θέλεις. Ωραία. Θα προσπαθήσω να το ακούσω. Λοιπόν, ένας άλλος αναγνώστης ρωτάει ποιος παίχτης θα μαρκάρει. Αν ξέρετε, λέει ποιος θα μαρκάρει τον Βάργο. Φυσικά και ξέρει, αλλά είναι δύσκολο τέτοιες ώρες να αποκαλύψει και σχέδια της ομάδας. Οπότε να προχωρήσουμε σε κάποιες από τις επόμενες ερωτήσεις που είναι δεκάδες, εκατοντάδες, δεν ξέρω και εγώ πόσες και είναι δύσκολο να τις διαλέξουμε και όλες αυτές που στέλνετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ανταπόκριση που υπάρχει. Αλλά όπως καταλαβαίνετε και τα παιδιά δεν μπορούν να τα κρατήσουμε εδώ πέρα όλο το βράδυ. Λοιπόν, ρωτάει ένας αναγνώστης αν καλησπέρα και καλή επιτυχία για αύριο. Το γεγονός ότι η Μακάμπι μπορεί να σκοράρει από μακριά και υποπίεση, δηλαδή γενικότερα μπορεί να σκοράρει ευκολότερα από εμάς, το γεγονός αυτό θα πρέπει να μας φοβίζει? Όπως είπα και στην αρχή, αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό της Μακάμπι. Της αρέσει να τρέχει στο ανοιχτό γήπεδο και να σουτάρει τρίποντα. Πρέπει να αλλάξουμε το ρυθμό. Πρέπει να είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι. Δεν μπορούμε να αφήσουμε ελεύθερα σουτ. Και σε ένα τελικό που κάθε φάση παίζει ρόλο και μπορεί να κρίνει το αποτέλεσμα, πρέπει να είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι ώστε να ακολουθήσουμε το πλάνο του coach. Ο εξάστερος και περήφανος, γιατί να μην είναι περήφανος ο άνθρωπος, είναι τα τρίκαλα. Εξάστερος, όχι ακόμα. Εξάστερος, λέει και περήφανος. Αύριο, δεν μπορώ εγώ να αλλάξω το όνομά του. Σε ρωτάει σε τι πιστεύεις ότι υστερεί ο Παναθηναϊκός απέναντι στη Μακάμπη και σε τι υπερτερεί. Πιστεύω ότι είμαστε. Ένα πλεονέκτημα για μας είναι ότι έχουμε ένα σταθερό κορμό πολλά χρόνια. Παίχτες με μεγάλη εμπειρία από τελικούς. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για μας. Από εκεί πέρα δεν πιστεύω ότι στερούμε σε κάτι από τη Μακάμπη. Θα είναι ένας πολύ όμορφος τελικός και αμφίροπος. Ο Νίκος λέει ότι η Πανάθα δεν φοβάται κανέναν. Αφού ήρθαμε Βαρκελόνη, πρέπει να το σηκώσουμε. Θα το φέρουμε στην Αθήνα, δεν το αφήνουμε εκεί. Γενικά πάρα πολλοί φίλοι του Παναθηναϊκού και φίλοι δικοί μας που μιλάμε στο τηλέφωνο έχουν μια τρομερή σιγουριά για αυτή την ομάδα. Πολλοί από αυτούς είχαν στη σιγουριά και στη σειρά με την Μπαρτσελόνα, αν και πολλοί δημοσιογράφοι δεν συμμερίστηκαν την σιγουριά τους. Αυτή η αμφισβήτηση είναι κάτι που σας πόρωσε περισσότερο? Ακόμα και μετά από τόσους τίτλους, δηλαδή τόσες επιτυχίες. Σίγουρα, αυτό είναι ένα έξτρα κίνητρο για μας. Όταν ο κόσμος ή όπως είπατε εσείς οι δημοσιογράφοι δεν πιστεύετε. Εμείς αναλαμβάνουμε την ευθύνη, δηλαδή δεν είναι. Να την πετάξουμε στον κόσμο και να πούμε. Ωραία. Είναι η εύκολη λύση αυτό. Σίγουρα αυτό μας δίνει ένα έξτρα κίνητρο να προσπαθήσουμε περισσότερο και σε μια χρονιά που θεωρητικά γίνανε αρκετές αλλαγές. Φύγανε βασικά κομμάτια της ομάδας και ήρθαν κάποιοι νέοι παίκτες να αποδείξουμε ότι μπορούμε να κρατηθούμε σε πολύ υψηλό επίπεδο. Ωραία. Λοιπόν, επειδή η εκπομπή είναι live, οπότε δεν έχουμε τη σώση κάποιο τρομερό τεχνικό εφέ να εξαφανίσουμε το Στράτο και να φέρουμε τον Κώστα. Είναι και λίγο δύσκολο είναι με τέτοια ύψη. Λίγο δύσκολο λόγω μεγέθους. Θα μας επιτρέψετε να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον Στράτο. Ευχαριστώ και εγώ. Και να σε φιλοξενήσουμε ξανά αύριο. Ωραία. Να έχουμε εδώ και την κούπα. Το ελπίζω. Θα το ευχαριστούμε. Μας επιτρέψετε αυτή τη μικρή αναστάτωση στο στούντιο του Γκατζέτα στην Βαρκελόνη. Και να καλωσορίσουμε τον Κώστα Τσατσαρή. Ο οποίος έχει και αυτό τη σωστή περιβολή σε αντίθεση με εμάς που φοράμε τα κουστούμια μας. Τα κουστούμια μας θα μας επιτρέψετε αυτή την παρασπονδία. Πολύ θα θέλαμε κι εμείς να είμαστε έτσι αυτή τη στιγμή, αλλά. Εγώ είμαι θυμμένος. Ακολουθεί τον καλά μετά. Τον καλά. Έχουμε άλλους. Και τον καλά βέβαια. Και κάπως πρέπει να δικαιολογήσουμε για τα κουστούμια που έχουμε πάρει. Μια φορά στο τόσο, στους γάμους, στα βαφτίσια. Οπότε να κάνουμε για κάτι τηλεοπτικό, να δικαιολογήσουμε τις κουστιμιές. Ωραία, πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε και εσένα, σε καλό. Και εγώ ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε κατευθείαν και Τσάρτσα μια ερώτηση. Ο Καλάθης τον έχει τον Μπάρκο στην άμυνα. Θα παίξετε box one πάλι, Είναι ενημερωμένος πολύ. Μήπως είναι βαλτός από τη Μακάμπη.
Λοιπόν, κοίταξε, το Box One αυτό που λέτε, που έχει γίνει γνωστό τελευταία, εντάξει, είναι ένα από τα όπλα μας. Ήταν μια ωραία πατέντα που χρησιμοποιήθηκε με την Μπαρτσελόνα. Ναι, είναι κάτι που το κάνει την Μπαρτσελόνα, πέτυχε, δεν ξέρω αν ο προπονητής το επιλέξει πάλι. Από εκεί πέρα για το μαρκάρισμα του Πάργκο, εντάξει, σίγουρα ο Νίκ είναι νομίζω ένας πολύ καλός αμυντικός και μπορεί να παίξει εναντίον του. Από εκεί πέρα έχουμε και άλλα παιδιά όμως που μπορούν να προσφέρουν αμυντικά τουλάχιστον απέναντι στον Πάργκο. Θα δούμε αύριο κατά τη διάρκεια του αγώνα. Επαναλαμβάνω την ερώτηση του Νάσου και σε σένα, γιατί είναι μια ερώτηση που θέλουμε να την κάνουμε όλοι δημοσιογράφοι συχνά. Αν πιστεύεις ότι από θέμα τακτικής σας λείπει κάποιος από τους παίκτες που έφυγαν από την ομάδα, και αναφέρετε αν σας λείπει περισσότερο ο Πέκοβιτς, ο Σάρας, ο Σπανούλης ή μήπως κανένας. Κοίταξε, καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε ότι και τα 30 παιδιά εξαιρετικοί αθλητές. Δώσανε το καλύτερο που μπορούσαν στην ομάδα. Χάρη σε αυτούς κατακτήσαμε πολλούς τίτλους. Αλλά η ζωή προχωράει, έκαναν τις επιλογές τους. Η ομάδα φέτος είναι αυτή που είναι, με τα μειονεκτήματα, τα πλεονεκτήματα. Παρ' όλα αυτά, η ομάδα όμως βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε ένα τελικό Ευρωλίγκα. Και γι' αυτό θα είναι νομίζω τοπικό να κοιτάμε πίσω και να πούμε τι μας λείπει. Είμαστε μέσα στους στόχους. Οπότε θεωρώ ότι η ομάδα όπως είναι επιτυχημένη. Ο Νίκος 13 λέει: καλησπέρα από Κέρκυρα. Είστε η περηφάνεια μας. Κώστα, είσαι πολύ μεγάλος παίχτης. Είστε όλοι μάγκες. Ερωτήσεις δεν έχει. Κοίταξε, καταρχήν εντάξει, είναι τιμητικό αυτό που λέει το παιδί, αλλά νομίζω ότι περισσότερο περήφανοι είμαστε εμείς που φοράμε αυτή τη φανέλα. Διότι και έχει προσφέρει αυτή η ομάδα γενικά στον ελληνικό αθλητισμό πολλές επιτυχίες. Είτε ήμασταν εμείς παρόντες είτε όχι. Αλλά και ο κόσμος νομίζω είναι συνταρακτικός. Δηλαδή ταξιδεύει οπουδήποτε μπορεί να υπάρχει ένα παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Στις καλές και σε άσχημες στιγμές, όπως άκουσα πριν σε μια ερώτηση στο Στράτο, είναι μαζί μας. Γι' αυτό νομίζω ότι είναι λίγα τα λόγια για τον κόσμο. Οπότε νομίζω εμείς είμαστε περισσότερο περήφανοι. Είναι γενικότερα ένα φαινόμενο στον ελληνικό αθλητισμό ο Παναθηναϊκός, διότι βλέπουμε πολύ σπάνια μια ομάδα ή γενικότερα οτιδήποτε στην ελληνική κοινωνία να εκπέμπει τέτοια υγεία και να υπάρχει υγεία σε όλες τις πλευρές, σε όλα τα επίπεδα. Και κυρίως είναι η διαχρονικότητα. 15 χρόνια. Κοίταξε, τουλάχιστον για το μπασκετικό τμήμα του Παναθηναϊκού, μπορώ να πω με σιγουριά ότι και αυτό είναι ένας λόγος που η ομάδα έχει καταφέρει τόσα πολλά την τελευταία δεκαετία τουλάχιστον. Υπάρχει υγεία διοικητικά, υπάρχει υγεία και αγωνιστικά, οπότε νομίζω ότι το ένα φέρνει το άλλο. Ένας φίλος ασθένει από το Ρόντο, από το Hellas Fan Club, το Ρόντο, ζητάει να φέρει το Κύπρο στην Ελλάδα. Φαντάζομαι θα ήθελε και το Κύπρο να πάει στον Καναδά μια βόλτα. Τότε συνηθίσει αυτό το πράγμα, δηλαδή, να ξαφνικά να... Και εμείς το βλέπουμε και στα σχόλια στο Γκαζέτα, να εμφανίζονται φίλαθλοι από οποιοδήποτε μέρος της γης, οι οποίοι να λένε έχω δουλειά, έχουμε 12 ώρες διαφορά με τον Βαργελόνη, αλλά έχω πάρει άδεια, είμαι κρυμμένος με το κάπου σε μια άκρη του γραφείου για να βλέπω τον αγώνα. Καλά. Ελληνικό στοιχείο καταρχήν υπάρχει σε μέρη που δεν μπορεί να φανταστεί κανείς. Στην Ισλανδία υπήρχε. Στην Ισλανδία υπήρχαν και τους ξετρύπωσα από το πουθενά, εντάξει. Σε μια πολύ μικρή χώρα τουλάχιστον. Έλληνες υπάρχουν παντού και όπως είναι λογικό, φυσικά δεν υπάρχουν και Παναθηναϊκοί, μιας και μια πολύ μεγάλη μερίδα του ελληνισμού είναι και Παναθηναϊκοί, φαντάζομαι. Ο Πέρης λέει: Κώστα Σασαρή, θεωρείς πως αποδίδεις καλύτερα σαν τεσάρι ή πεντάρι? Είναι μια αιώνια ερώτηση αυτή. Ποια είναι η δραματική σου θέση? Και τέλος, το NBA, αν ακούγεται ρεαλιστικό για εσάς, προφανώς εννοεί ο φίλος Πέρης, ο Παναθηναϊκός να μετακομίσει στο NBA. Το θέλετε, το πιστεύετε ή είναι απλά δημιούργημα της φαντασίας? Μάλιστα. Για το πρώτο σκέλος. Τώρα, ποια θέση παίζω? Ξεκίνησα σαν τριάρι και τελικά έχω γίνει πεντάρι. Παίζω και τεσσάρι φυσικά σαν βασική θέση. Εξάριστο. Εντάξει, εγώ αυτό που θέλω είναι να ικανοποιώ τις απαιτήσεις του προπονητή, τις απαιτήσεις της ομάδος. Ανά πάσα στιγμή, αν η ομάδα έχει ένα κενό κάπου, όπως και φέτος λόγω τραυματισμών δεν είχαμε πεντάρια, αναγκάστηκα να καλύψω τη θέση. Εγώ είμαι ικανοποιημένος σε όποια θέση και να παίζω. Το ζητούμενο είναι να παίζει τον Παναθηναϊκό. Το πώς θα παίζει και πού θα παίζει είναι άλλο ζήτημα. Για το δεύτερο, θύμισέ μου λίγο. Για το NBA. Αν είναι ρεαλιστικό ο Παναθηναϊκός να μετακομίσει και γίνει 31η ομάδα του NBA. Κοίταξε. Έχουν υπήρχαν και από το σέλιδα στα προηγούμενα χρόνια ότι το NBA ονομάζει απλώσει τα δίχτυα του στην Ευρώπη. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι όσο καιρό πρωτού πάμε να παίξουμε στο NBA κάποια φιλικά παιχνίδια που παίξαμε, το είχα απομυθοποιήσει λιγάκι το NBA από αυτά που έλεγα στην τηλεόραση, ότι είναι πιο πολύ το θέαμα, είναι λίγο χαβαλέ η κατάσταση. Όταν παίξαμε εκεί όμως, είδαμε διαφορετικό μπάσκετ, έτσι.
Είναι εντελώς διαφορετικά τα κορμιά, άλλη ταχύτητα. Εντάξει, δεν μιλάμε οργανωτικά, που είναι έτη φωτός μακριά. Με την επόμενη μέρα. Αλλά νομίζω ακόμα και αγωνιστικά οι ευρωπαϊκές ομάδες έχουν ακόμα πολύ δρόμο μπροστά τους. Λοιπόν, ο Σάρας 13. Είναι. Λοιπόν, λέει Κώστα, γιατί δεν έκανες ποτέ το βήμα να πας στο NBA, να το πάλι το NBA, ενώ διαθέτεις σπάνια τεχνική για ψηλό. Ποτέ δεν. Ναι. Και Σαμπόνις. Σαμπόνις ήταν ο πιο μεγάλος. Και πολλοί άλλοι Ευρωπαίοι πήγανε. Κοίταξε, όταν είχα την ευκαιρία τουλάχιστον ηλικιακά να πάω να δοκιμαστώ, να κάνω αυτά τα Summer League που λένε τα επωνομαζόμενα, ήταν καλοκαίρια τα οποία έχουμε εθνική ομάδα. Τα έβαλα στο τραπέζι και ήθελα να παίξω στην εθνική ομάδα περισσότερο από ότι να πάω να δοκιμάσω εκεί. Ύστερα ήρθε η πρόταση από τον Παναθηναϊκό και εντάξει, ήταν λίγο δύσκολο να αφήσω στην άκρη μια τόσο δελεαστική πρόταση, ας πούμε, και τιμητική, ώστε να πω να πάω να κάνω κάτι στο NBA. Ο Δημήτρης Αντιμπάτα ρωτάει αν συμφωνείς με τον χαρακτηρισμό της Μακάμπι ως μικρή Μπαρτσελόνα και αν διακρίνεις ομοιότητες στις δύο ομάδες και προφανώς σας έχετε καλή επιτυχία. Ομοιότητες μπορώ να πω ότι έχουν στο θέμα ταλέντου. Έχουν αστήρευτο ταλέντο. Δεν μπορείς να πεις ότι εφησυχάζεις σε κανένα σημείο του παιχνιδιού. Δεν αφήνεις κάποιον παίχτη ελεύθερο σε αντίθεση με την Μπαρτσελόνα που ήταν η τακτική μας. Τώρα, μικρή Μπαρτσελόνα ή όχι, κάθε ομάδα έχει την προσωπικότητά της, έχει το χαρακτήρα της, έχει κάποιες διαφορές, έχει κάποιες ομοιότητες. Και είναι διαφορετικό και το παίζοντας ένα παιχνίδι και παίζοντας μια σειρά προημιτελικών στις τρεις νίκες. Ο Άγγελος 13 ρωτάει, Κώστα, περιμένουμε τάπα στο Σκορτσιανίτη, θα την κάνεις? Ηχείως σας στηρίζει. Εντάξει, τώρα γιατί. Εντάξει, το ζήτημα είναι να ταπώσουμε τη Μακάμπη γενικότερα. Τώρα, αν θα έρθει και μια τάπα στο Σοφοκλή, φυσικά εντάξει, όλα αυτά είναι ωραία. Είναι ωραία. Ο Λεό 13 λέει: Κώστα, σούταρε το έχεις και βάλε φωνές από τον πάγκο, το έχεις και για προπονητής. Λες να το σκεφτώ, κοίταξε. Είμαι πολλά χρόνια στην ομάδα και. Έτσι ακριβώς. Και έχω ζήσει πολλά με αυτή την ομάδα, πολλές επιτυχίες, πολλές χαρές, πολλές λύπες. Όχι, είχαμε και λύπες. Γιατί δεν είχαμε λύπες? Πολλές όμως. Α, πολλές, ναι, όχι, κάτσε να παρεξηγηθούμε. Όχι πολλές, μπράβο. Έστω αυτές οι λίγες όμως πονέσανε. Γιατί ήμασταν μαθημένοι μάλλον στις πολλές χαρές. Σωστά. Και ξέρω και πολύ καλά ότι ακόμα και ο παίχτης που δεν παίζει είναι σημαντικό τουλάχιστον να δίνει κάτι από τον πάγκο. Η ψύχωση νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα στον αθλητισμό. Έτσι και εγώ προσπαθώ, ας πούμε, όπως και οι υπόλοιποι συμπαίκτες φυσικά, να δίνουμε, ακόμα και αν δεν είμαστε μέσα στο παρκέ, το καλύτερό μας. Ο Γκέιλ Γκέ 13, να με συγχωρήσει ο φίλος, δεν ξέρω να διαβάζω, προφέρω καλά το όνομα. Τζόρτζε, μάλλον, ήθελε να γράψει. Ναι, Τζόρτζε, αλλά του φύγε. Σε ρωτάει αν συμφωνείς ότι η Μακάμπι είναι σίγουρο ο πιο δύσκολος αντίπαλος από τις τρεις ομάδες του Final Four. Ρωτάει αν είναι ο Παναθηναϊκός έτοιμος να αντιμετωπίσει την περιφέρειά της. Και ελπίζει να μην επηρεαστείτε από τον πολύ κόσμο που θα κατεβάσει η ομάδα του λαού στο Παλάο Σαν Τζόρντι. Εντάξει, δεν νομίζω κατά. Είναι αυτό λέω εγώ. Δεν πρόκειται να χάσουμε και κατά κράτος τη μάχη της Κερκίδας. Ήδη μαθαίνω ότι έρχονται και άλλοι οπαδοί μας. Αυτό είναι το λιγότερο. Μπορεί σε ποσότητα να. Αυτό. Μπορεί σε ποσότητα να είμαστε λιγότεροι, αλλά τουλάχιστον ακουστικά θα είμαστε περισσότεροι. Και τι μου είπες. Αν συμφωνείς ότι η Μακάμπι είναι ο πιο δύσκολος αντίπαλος στις ομάδες του Final Four. Κοίταξε, και τέσσερις ομάδες που φτάσανε εδώ, φτάσανε επάξια. Κερδίσανε, νομίζω, μέσα στο παρκέ όλες οι ομάδες την πρόκρισή τους και το εισιτήριο για το Final Four. Είναι όλες πολύ δυνατές. Προκριθήκαν οι δύο καλύτερες. Η Σιάννα, κατά την άποψή μου, ήταν η πιο σκληρή ομάδα του τουρνουά. Την περάσαμε. Τώρα όμως έχουμε ίσως την πιο ταλαντούχο ομάδα του τουρνουά. Οπότε πρέπει να βρούμε τώρα άλλο τρόπο τακτικής και αντιμετώπισης. Ο Ανδρέας 21, αν κρίνω από το προσωνύμιο του, δεν ξέρω η ηλικία του είναι ή μάλλον είναι ΑΕΚ, ρωτάει πόσο δύσκολο είναι να συνεργαστείς με τον Ομπράντοβιτς, αν κρίνουμε από το πόσο απαιτητικός είναι, τουλάχιστον όπως φαίνεται από την τηλεόραση. Όσο δύσκολο είναι, νομίζω και άλλο τόσο εύκολο είναι. Δηλαδή, εντάξει, θα εξηγήσω. Σίγουρα είναι απαιτητικός πάρα πολύ, πολλές φορές βάζει τις φωνές. Αλλά έχει έναν τρόπο μετάδοσης των πληροφοριών που είναι μοναδικός. Μπορεί να σου κάνει την πρώτη στιγμή μια παρατήρηση και θα καταλάβεις όμως τι ζητάει. Και ξέρει πότε θα είναι μαλακός, πότε θα είναι σκληρός, ξέρει πότε να βάλει γκάζια στην ομάδα και πότε όμως να τη χαλαρώσει για να είναι έτοιμη στην κατάλληλη στιγμή. Η Βασιλική 13 ρωτάει κάτι που μπορεί πρώτης όποιος να ακούγεται έτσι κάπως λαϊκιστικό, αλλά έτσι όπως είναι η Ελλάδα δεν είναι καθόλου.
Σε ρωτάει πώς νιώθεις που τόσος κόσμος παρά τα δεδομένα οικονομικά προβλήματα θέλει να έρθει να σας δει από κοντά. Γιατί είναι άλλο να λέμε, OK, πάμε στο ΆΚΑ ή πάμε μια εκδρομή εντός Ελλάδας, αλλά το να έρχονται τόσες χιλιάδες κόσμου στην Βαρκελόνη δεν είναι και η φθηνότερη χώρα της Ευρώπης. Το ταξίδι κοστίζει πάνω από 600 ευρώ. Το εισιτήριο του αγώνα είναι σε πολύ υψηλές τιμές. Αυτό είναι αλήθεια. Εντάξει, αυτό είναι μεγάλο ζήτημα κιόλας. Αυτό η τακτική της Ευρωλίγκα νομίζω ότι είναι, πρέπει να το ξανασκεφτούν. Διότι τα εισιτήρια είναι πολύ ακριβά για το μέσο κόσμο. Γιατί εντάξει, δεν είναι όλοι πλούσιοι για να μπορούν να ταξιδέψουν και να έρθουν να δουν την ομάδα. Και στο κάτω-κάτω, αν θέλουν γεμάτο γήπεδο, πρέπει να είναι λιγάκι πιο λογικοί. Παρ' όλα αυτά όμως, ναι, μέσω κρίσης υπάρχει κόσμος ο οποίος πραγματικά αγαπάει την ομάδα. Θα στερηθεί κάτι για να αγοράσει το εισιτηριάκι του να έρθει να δει την ομάδα. Εμείς το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ και θα τους αποζημιώσουμε με τη μεγαλύτερη χαρά που μπορούν να νιώσουν. Ο Χρήστος κάνει μια ωραία ερώτηση, που είναι πιθανό να την έχουν ως απορία πολλοί φιλάθλοι. Μια απορία, γιατί ο Μπρέντοβιτς όταν κάνει κάποιος λάθος φωνάζει πάντα στους παίκτες που είναι στον πάγκο? Και να προσθέσω ναι, σε ποια γλώσσα φωνάζει, γιατί είναι μια αιώνια απορία που έχουμε όλοι οι δημοσιογράφοι. Είναι το μελιζανί χρώμα από τη μία και είναι η γλώσσα από την άλλη. Γιατί ήταν φορές που πίστευα ότι φώναζε σέρβικα στο Φώτσι, αλλά μάλλον δεν το. Όχι, πάντα αγγλικά μιλάει. Συνομούμαστε γενικότερα στα αγγλικά. Το ότι μιλάει, φωνάζει μάλλον στον πάγκο είναι διότι δεν μπορεί να φωνάξει στους παίκτες που είναι μέσα εκείνη τη στιγμή. Γιατί οπότε πηγαίνει στον αντίστοιχο παίκτη τη αντίστοιχη θέση να τα λέει για να είναι έτοιμο όταν μπει μέσα στον αγώνα να μην κάνει το ίδιο λάθος. Ο Χρήστης Μακάμπη ρωτάει σε άπτε στα ελληνικά. Λέει μια φίλος της Μακάμπη, ποιον θεωρείς πιο επικίνδυνο παίχτη της Μακάμπη? Πιο επικίνδυνο. Πραγματικά αυτή η ομάδα έχει τόσο μεγάλο ταλέντο σε όλες τις θέσεις, όπου δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε έναν παίχτη. Ο Σόφο γνωρίζουμε ότι έχει αυτές τις ικανότητες μέσα στη ρακέτα. Ο Πάρκο είναι ένας εκπληκτικός playmaker, εκρηκτικός, γρήγορος. Έχουν τον Έιτσον, ο οποίος είναι ένας πολύπλευρος παίχτης. Μπλούθενταλ με φοβερό σουτ. Πραγματικά δηλαδή, άμα αρχίσω να λέω τώρα όλα τα ονόματα, θα χρονοτριβούμε χωρίς λόγο. Είναι όλοι παίχτες τόσο καλοί που δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε κάποιον. Και ο Αλέξανδρος, ένας Αριανός, εύχεται ολόψυχα καλή επιτυχία. Υπάρχουν δεκάδες ερωτήσεις, είναι αδύνατο να τις προλαβαίνουμε. Πρέπει να μείνεις εδώ για πάντα ναι, και φοβάμαι ότι συγκεκριμένοι άνθρωποι που περιμένουν στο λόμπι του ξενοδοχείου δεν θα είναι πολύ χαρούμενοι. Καθόλου χαρούμενοι δεν είναι. Ξέρουμε και το δωμάτιο, ξέρετε. Ο Αλέκος 13 ρωτάει, Κώστα, το ότι έχετε τον Ομπρέδο στο προπονητή δεν σας κάνει πιο σίγουρο σαν ομάδα όταν οι καταστάσεις δεν είναι τόσο εύκολα, τόσο εύκολες? Ναι, είναι αλήθεια ότι με τον Ομπρέδο στο μπάγκο νιώθεις μια μεγαλύτερη ασφάλεια, γιατί ξέρεις ότι όταν τα πράγματα δυσκολέψουν θα πάρεις σωστή απόφαση. Είναι και τιμή μας φυσικά που βρίσκεται στον μπάγκο, ας πούμε, αλλά είναι και τόσο μεγάλη βοήθεια όταν παίζεις το να γνωρίζεις ότι απ' έξω υπάρχει ένας άνθρωπος ανά πάση στιγμή που μπορεί να κάνει τη σωστή κίνηση, που να είσαι πιο έρεμος και μέσα στο παιχνίδι. Ο Νίκος 13 λέει Πανάθα για NBA, Κώστα τάμπα στον Duncan. Το προχωράμε. Όσο περνάει, θα το κόψει και φέτος, κοίταξε να δεις. Στον Βίσκι όμως του έχει ξανασυμβεί, το ξέρεις το. Ο Γιάννης ο Παλαιό λέει, Κώστα σας αγαπάμε, κερδίσετε ή χάσετε για μας, είστε κάτι παραπάνω από ένα τίτλο. Και αυτό νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική επισήμανση για από έναν οπαδό της ομάδας να το λέει σε ένα παίκτη. Κοίταξε, αυτό είναι πραγματικά ό,τι καλύτερο μπορεί να ακούσει ένας αθλητής. Είμαστε τυχεροί στον Παναθηναϊκό που ζούμε αυτές τις στιγμές. Πραγματικά δηλαδή, χωρίς ίχνος υπερβολής, αυτό που συνέβη πέρσι στην ομάδα είναι ίσως και η καλύτερη στιγμή που έχω ζήσει στον Παναθηναϊκό. Μπορεί να κερδίσαμε τίτλους για την επίσκεψη των οπαδών στη δύσκολη περίοδο της ομάδος. Ήρθανε, όταν ακουστήκανε διάφορα από τριγύρω, ήρθανε στην προπόνηση πολλά παιδιά, πάρα πολλά παιδιά. Και το μοναδικό πράγμα μας είπαν ήταν: μη στενοχωριέστε, εμείς είμαστε εδώ και ό,τι και να γίνει, είμαστε δίπλα σας. Αυτό πραγματικά θεωρώ είναι μία από τις καλύτερες, αν όχι καλύτερη στιγμή που έχω ζήσει στον Παναθηναϊκό. Και επειδή πρέπει δυστυχώς σιγά σιγά να κλείνουμε την σύνδεσή μας, ο Γιάννης 13 σε ρωτάει, πιστεύεις ότι είσαι καλύτερος από τον Αντώνη, το Φώτσι εννοώ. Τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Μετά από χρόνια εσύ και ο Αντώνης με το ρυθμό που εναλλάσσεστε στον παρκέ, είναι σαν να μην αντέχει ο ένας χωρίς τον άλλον. Δηλαδή, σαν ο ένας να είναι το δεκανίκι του άλλου στην δύσκολη στιγμή. Σαν να αλλάζετε μονίμως μεταξύ σας. Κοίτας, κατά την άποψή μου, ο Αντώνης είναι καλύτερος παίχτης. Εντάξει, ούτως ή άλλως δεν είμαι άνθρωπος που θα περιευθολογήσω, αλλά είναι η άποψή μου αυτή τη στιγμή. Θεωρώ ο Αντώνης είναι
πάρα πολύ καλός παίχτης, είναι παίχτης παγκοσμίου κλάσεως. Επάξια βρίσκεται στον Παναθηναϊκό και επάξια βρίσκεται όσο ψηλά στις προτιμίες γενικά του κόσμου. Λοιπόν, ο Μιχάλης 13 σε ρωτάει αν πιστεύεις ότι ο Μπράντοβιτς, αφού έδιωξε Σπανούλη και Σάρας και ήρθαν Καλάθης, Τέπιτς και Μάριτς, πιστεύεις ότι θέλει να φτιάξει ένα κορμό νέων παικτών πάλι για να αντέξει η ομάδα για χρόνια, αν σκεφτείς ότι ο Νίκολας είναι 30, ο Διαμαντής 31, ο Μπατής 34 και ο Φώτης κάπου εκεί. Πιστεύεις ότι προετοιμάζει τους νέους για μια καινούργια εποχή αφού φύγετε εσείς? Δεν ξέρω. Όπως είπα προηγούμενο. Κοίταξε, δεν ξέρω αν έχει στο μυαλό του κάτι τέτοιο. Αλλά σίγουρα είναι η τακτική που έχει ακολουθήσει όλα αυτά τα χρόνια. Έτσι ξεκίνησε να χτίζει αυτή την ομάδα στις αρχές της δεκαετίας. Με αυτή την τακτική κέρδισε τόσους τίτλους. Και νομίζω ότι είναι απόλυτα λογικό να συνεχίσει να κάνει κάτι παρόμοιο. Ήρθαν κάποια καινούργια παιδιά στην ομάδα, θα έρθουν και κάποια ακόμα στη συνέχεια. Ο Παναθηναϊκός θα συνεχίσει να υπάρχει και μετά από εμάς. Και όσο είναι ο Μπράντοβιτς στο τιμόνι, νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά. Μια-δυο τελευταίες ερωτήσεις από τον Στρατή 13. Περιμένατε να φτάσετε μέχρι τον τελικό μετά την κλήρωση με την Μπαρτσελόνα? Δεν ήταν κλήρωση ακριβώς, αλλά. Μετά την ήττα με την Γιέτουος. Κοίταξε, δεν θα κρυφτούμε πίσω από το δάχτυλο. Όταν χάσαμε την πρωτιά και βρεθήκαμε αντιμέτωποι στα προημιτελικά με την Μπαρτσελόνα. Εντάξει, υπήρχε μια δυσπιστία στην ομάδα, υπήρχε μια δυσπιστία και απ' έξω. Και από μέσα. Κοίταξε, όπως και να το κάνεις, παίζοντας με την γηπεδούχο, με το αδιαφαλιονίκη, το φαβορί και με μειονέκτημα έδρας, οι πιθανότητες δεν είναι μαζί σου. Αλλά από ό,τι δείξαμε, πιστέψαμε πραγματικά στις δυνατότητές μας. Από το πρώτο παιχνίδι, που ήταν και το πιο σημαντικό για μας, που παρόλο που το χάσαμε, αυτό ήταν το παιχνίδι κλειδί. Δείξαμε ότι μπορούμε να την κερδίσουμε την Μπαρτσελόνα. Και την είχατε. Έτσι. Ότι την είχατε. Την είχαμε, εντάξει, το κερδίσαμε. Το παιχνίδι. Γι' αυτό και θεωρώ ότι ήταν το παιχνίδι, το πιο κομβικό παιχνίδι για μας, παρόλο που χάσαμε. Και θυμίζει κάτι, αυτό είναι δική μας ερώτηση, θυμίζει κάτι από το 2009 η συγκεκριμένη πρόκριση, γιατί και μετά τη ΣΥΕΝΑ υπήρχε μια γενικότερη αίσθηση, νομίζω, μέσα στην ομάδα, ότι αφού περάσαμε από αυτό το σκόπελο, όπως περάσαμε μετά το 1-1 στο ΆΚΑ που έγιναν δύο νίκες μέσα στη ΣΥΕΝΑ, ότι τώρα δεν το χάνουμε. Υπάρχει μια κοινή αίσθηση μετά την πρόκριση και από την Μπαρτσελόνα? Γενικά, όταν προκρίνεσαι στο Final Four, νιώθεις καλύτερη ομάδα, όπως και να το κάνουμε. Δεν φτάνει στοιχεία εκεί. Σε μια σειρά αγώνων που δεν είναι νοκάουτ παιχνίδι, κερδίζει και περνάει ο καλύτερος. Οπότε γνωρίζαμε ότι έστω και με την πλάση στον τοίχο και με την Μπαρτσελόνα αλλά και με τη Σιένα, αφού περάσαμε, γνωρίζαμε ότι είμαστε μια από τις καλύτερες ομάδες και αξίζουμε να βρισκόμαστε εδώ. Φοράς μια πολύ ωραία μπλούζα, η οποία ίσως να την έδιναν στην πουτίξα φρέσκα ψωμάκια αν την έβραζαν, ιδίως με ένα ακόμα αστέρι. Από αυτά τα 5 αστέρια που έχει πάνω από το σήμα του Παναθηναϊκού, είχες συμμετοχή στα 2. Έχεις κρατήσει χώρο στο τζάκι σου για το τρίτο κύπελο, αυτό το κυπελάκι που σας δίνει αντί μεταλλίου η Ευρωλίγκα? Καλά, χώρο και να μην έχω θα φτιάξω, όχι για ένα ακόμα κυπελάκι, αλλά για όσα μπορούν ακόμα να έρθουν. Ωραία. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος. Ελπίζουμε ότι και το Στράτο και τον Κώστα και αρκετούς ακόμα, αν με το καλό ο Παναθηναϊκός φτάσει στην κατάκτηση του τροπέου, θα τους έχουμε ξανά εδώ αύριο με το κύπελο, εδώ στη μέση, λίγο πριν πετάξει η αποστολή για την Αθήνα, όπου καλώς εχόντων των πραγμάτων θα είναι αρκετός κόσμος και εκεί. Και στη Βαρκελόνη λέει κόσμος και στην Αθήνα να σας περιμένει. Σίγουρα, απλώς όταν αύριο έχουμε το κύπελο στη μέση, ίσως να χάσετε την πτήση. Γιατί θα είναι ερωτήσεις πια τόσες πολλές που. Οπότε θα πρέπει να αριθούμε δηλαδή. Εγώ αρνούμαι από τώρα λοιπόν. Λοιπόν, έχετε τις καλύτερες ευχές από όλη την Ελλάδα για να φτάσετε στην κατάκτηση ενός ακόμα τροπέου και να κάνετε ξανά τη χώρα περήφανη και ιδίως τους οπαδούς του Παναθηναϊκού. Σας ευχαριστώ και στους δύο πάρα πολύ και ευχαριστώ και τα παιδιά για τις φιλοφρονήσεις, για το ενδιαφέρον. Και υποσχόμαστε σύντομα να το ξανακάνουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, να είστε καλά από τον Βασίλη Παπαθεοδόρου και τον Βασίλη Παπανδρέου από τη Βαρκελόνη. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ. Πόνος στη μέση. Voltaren Emul Gel. Απορροφάτε γρήγορα και οι περιοχές που πονούν έλκουν τη θεραπευτική του δύναμη. Σταματάει τον πόνο και επιταχύνει τη φυσική αποκατάσταση. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης.